Λοιπόν, θα βάλουμε στην κουβέντα μας τον παίκτη του ΠΑΟΚ, τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, τον Θοδωρή Πετρίδη, τον οποίο έτσι τον καλησπερίζουμε, τον ευχαριστούμε να δείτε πολύ για την επικοινωνία και θα προσπαθήσουμε έτσι από αυτή την επικοινωνία να μάθουμε και κάποια παραπάνω πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα προετοιμάζει για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Καλησπέρα, Θοδωρή. Καλησπέρα. Υπάρχει αυτό το παιχνίδι που έχει η ομάδα μπροστά της, το οποίο είναι έτσι ένα μεγάλο ντέρμπι, και δεν ξέρω αν υπάρχει έτσι και μια διάθεση για ρεβάνς μετά και τον πρώτο αγώνα, στον οποίο το πάλεψε πολύ στο ξεκίνημα της χρονιάς, αλλά δεν είχε καταφέρει έτσι να κερδίσει, σε ένα παιχνίδι που, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε και πολύ μεγάλη στήριξη από τον κόσμο. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα ρεβάν στο παιχνίδι αυτό εδώ που έρχεται την Παρασκευή. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι πρωταθλήματος που θα δώσει σε εμάς τη δυνατότητα να πιάσουμε τον Ολυμπιακό ή απλά τον Ολυμπιακό να ξεφύγει παραπάνω από τη δική μας ομάδα. Είναι ένα ματς πρωταθλήματος για μένα και τίποτα παραπάνω. Το ότι είναι με τον Ολυμπιακό βέβαια το κάνει ιδιαίτερο. Και νομίζω ότι το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμα για να είναι παιχνίδι που θα κρίνει πράγματα. Έχουμε όλο το δεύτερο γύρο μπροστά μας, ακολουθούν μετά τα play-off. Υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος, οπότε νομίζω θα μείνω στο ότι είναι ένα παιχνίδι πρωταθλήματος. Μάλιστα, και φαντάζομαι ότι έχεις απαντήσει ήδη στο ότι δεν κρύβει κάτι αυτή η αναμέτρηση πέρα από το γόητρο, ακόμα και αν είναι ένα παιχνίδι που γίνεται πλέον πιο κοντά σε αυτές τις αναμετρήσεις προς το τέλος σεζόν που θα κρυθούν και οι τίτλοι. Ακριβώς. Για μένα δεν θα ήταν επιθυμητό να κερδίσουμε τώρα, παράδειγμα, στην έδρα του Ολυμπιακού και την ώρα που πρέπει να κερδίσουμε και να σπάσουμε την έδρα στα play-off, να μην είμαστε αυτοί που θα κάνουμε αυτή τη νίκη. Προς το παρόν επικεντρωνόμαστε σε αυτό το παιχνίδι, αλλά όπως το είπατε, θα είναι μια νίκη γοήτρου και όχι μεγάλης βαθμολογικής σημασίας. Μάλιστα. Σε επίπεδο προετοιμασίας, έτσι ήθελες να μας δώσεις κάποιες πληροφορίες για το πώς κυλούν αυτές οι μέρες. Έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα η ομάδα? Αυτή τη στιγμή η ομάδα δουλεύει προετοιμαζόμενη για το θέμα αυτό. Δεν έχουμε στη διάθεσή μας τον πρόσφατα χειρουργημένο, τον Διονύση τον Καραγκιοζόπουλο, ο οποίος υπέστη στήριξη χιαστών, και τον Βαγγέλη τον Αραμπατζή, ο οποίος αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα στο αριστερό χέρι, στον αριστερό καρπό, και οι δύο θα απουσιάσουν για αρκετό διάστημα. Κατά τα άλλα είμαστε όλοι πανέτοιμοι, η ψυχολογία είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Αυτό είναι το πάμε για να κερδίσουμε. Μάλιστα. Εκτός από τα παιχνίδια έτσι πρωταθλήματος, να κάνουμε μια παρένθεση. Η ομάδα θα κλείσει τον μήνα με μια πολύ απαιτητική αναμέτρηση και στο κύπελο. Αν δεν κάνω λάθος, αντιμετωπίζεται στο Άργος τον Διομήδη, και ναι, είναι μια έδρα η οποία πάντα έτσι, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ και για άλλους αντιπάλους, δημιουργεί προβλήματα και έχει αυξημένο βαθμό δυσκολίας. Πώς το βλέπετε αυτό το παιχνίδι εσείς? Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι το μεθ επόμενο της ομάδας. Μέσα στο Άργος, όπως πολύ σωστά είπατε, δυσκολευόμαστε πάντα. Και είναι και ένα παιχνίδι που είναι νοκάουτ, οπότε δεν μας παίρνει να κάνουμε κάποιο αρνητικό αποτέλεσμα. Σε τέτοια περίπτωση αποχαιρετάμε τη μισή χρονιά για μένα. Νομίζω ότι θα είμαστε σε θέση να ανταπεξέλθουμε. Υπάρχει βάθος πάγκου στην ομάδα, οπότε αυτά τα πανωτά παιχνίδια δεν θα μας επηρεάσουν. Το ίδιο είχε συμβεί και λίγο πριν, νομίζω γύρω στις 20 με 10, από 20 Νοέμβρη μέχρι 10 Δεκέμβρη, όπου είχαμε να αντιμετωπίσουμε πάλι πολλά συνεχόμενα παιχνίδια και ευρωπαϊκά, που θα ανταπεξήλθε τότε πολύ καλά. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Υπάρχει πάγκος, υπάρχουν παιδιά που μπορούν να καλύψουν ο καθένας τη θέση που θα του ζητηθεί. Και αν δεν κάνω λάθος επίσης, μετά από αυτόν τον αγώνα αντιμετωπίζεται Ολυμπιακό η ΑΕΚ, έτσι, οπότε και πάλι αυτό το μονοπάτι για το κύπελλο πραγματικά θα είναι πολύ δύσκολο. Άμα καταφέρετε και περάσετε νομίζω από αυτά τα παιχνίδια, στο τέλος θα έχετε κάνει πολύ αποφασιστικά βήματα για να πάρετε και τον τίτλο. Με βάση και τη μεταγραφική ενίσχυση των υπολείπων ομάδων, σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας, η άποψή σου για το πρωτάθλημα, δηλαδή τώρα
Έχουν περάσει κάποιες εβδομάδες, μήνες πλέον, και βλέπεις, έχετε δει και εσείς τους υπόλοιπους αντιπάλους, αισθάνεστε και το πόσο καλά πατάτε κι εσείς πλέον αγωνιστικά. Πιστεύεις ότι στο τέλος, στην υπόθεση τίτλος, μιλάμε για πόσες ομάδες τελικά? Νομίζω τρεις ομάδες θα είναι στην υπόθεση τίτλου. Είναι ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ με τη σειρά της βαθμολογίας όπως το βλέπω αυτή τη στιγμή. Η ΑΕΚ έκανε μια πολύ καλή μεταγραφική κίνηση αποκτώντας τον μέχρι τότε πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, τον Κύπριο τον Ιούλιο τον Αργυρού, από το Διομήδη. Ο Ολυμπιακός ακολούθησε σε μια μεταγραφή ενός μαυροβούνιο διεθνή αθλητή. Δυναμώνουν οι ομάδες. Εμείς δεν κάναμε κάποια κίνηση ενίσχυσης να το πω, αλλά νομίζω ότι έχουμε ρόστερ για να ανταπεξέλθουμε. Θα είναι δύσκολο πολύ, αλλά νομίζω ότι στο τέλος θα χτυπηθούμε με Ολυμπιακό ΑΕΚ και εύχομαι να είμαστε νικητές. Ναι, εντάξει, για μια φορά και όταν υπάρχει ένα πολύ καλό σύνολο, ίσως αν δεν μπορεί να έρθει κάποιος παίκτης που μπορεί να βοηθήσει άμεσα ή να κάνει σίγουρα την διαφορά, είναι και πιο θεμητό και πιο σωστό να διαφυλαχτεί αυτή η ισορροπία του συγκεκριμένου συνόλου. Κάναμε κουβέντα λίγο για μεταγραφές και ήθελα το δικό σου το σχόλιο, γιατί πραγματικά τώρα, όχι επειδή μιλάμε μαζί, είσαι πολύπειρος, ξέρεις πάρα πολύ καλά τα συγκεκριμένα αποδυτήρια, έχεις μια πολύ συναισθηματική σχέση και με την ομάδα. Συνέβη κάτι σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο με έναν τερματοφύλακα της ομάδας, ο οποίος αποχώρησε, στη συνέχεια το ξανασκέφτηκε. Αυτό σας έχει επηρεάσει, το ξεπεράσετε, το αφήσετε πίσω εσείς? Για τον Κώστα τον Γουργούμη, με τον Κώστα τον Γουργούμη συνδέουν πάρα πολλά χρόνια σχέσεις και αθλητικής καριέρας και ζωής, να το πω. Δεν επηρέασε την ομάδα αυτή η κίνηση. Νομίζω ότι δημιουργήθηκε ένα θέμα, σίγουρα υπήρξε θέμα, αλλά δημιουργήθηκε ένα θέμα τι γίνεται τώρα. Δυστυχώς ή ευτυχώς ο αθλητισμός έχει αυτά. Έχει νέους αθλητές να έρχονται σε ομάδα και έχει και το ανάποδο, αθλητές να φεύγουν. Εγώ εύχομαι στον Κώστα τα καλύτερα. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι ομάδα που βασίζεται σε πρόσωπα. Ο ΠΑΟΚ υπήρχε πολύ πριν από τον Κώστα, θα υπάρχει και πολύ μετά από τον Κώστα, στο κομμάτι του handball μιλάω. Οπότε εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά και να μπορέσουμε να πετύχουμε πράγματα τα οποία δεσμευθήκαμε στην αρχή της σεζόν ότι θα τα πετύχουμε. Ωραία, εντάξει, κατανοητό 100%. Πάντως, εσένα σε βλέπω αποφασισμένο να μείνεις για αρκετά χρόνια. Όσο αντέχω και ωραία. Όσο με θέλουν, αν δεν με διώξουν, θέλω να φορώ αυτή τη φανέλα και καμία άλλη. Ναι. Ωραία, ωραία. Μακάρι και πραγματικά πρώτα απ' όλα να είσαι υγιής, να συνεχίσεις να το απολαμβάνεις και μακάρι έτσι και τη φετινή σεζόν και τις υπόλοιπες σεζόν να συνδυάσεις την παρουσία σου και με πολλές επιτυχίες. Ήδη το έχεις καταφέρει και νομίζω ότι είναι και αυτό κάτι που σε σημαδεύει και σένα, οπότε σε γεμίζει ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά και καλή επιτυχία και για αυτό το παιχνίδι της Παρασκευής. Ευχαριστούμε πολύ.